Τι ακριβώς συμβαίνει με το προσωπικό του ΕΚΑΒ, πόσα άτομα είστε τώρα και πόσα χρειάζεται για να λειτουργήσει επαρκώς το νοσοκομείο? Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νησί είναι 8, οι οποίοι δεν επαρκούν ούτε για τη στελέχωση ενός ασθενοφόρου σε 24-ωρη βάρδια. Είμαστε σε έλλειψη προσωπικού και δουλεύουμε σε συνεργασία με τους οδηγούς ασθενοφόρου του νοσοκομείου και στελεχώνω με τα ασθενοφόρα. Πρακτικά αυτό στην καθημερινότητα τι συνεπάγεται, τι συνέπειες έχει για τον ασθενή? Αυτό για τον ασθενή, για το νησί και τους κατοίκους έχει σαν συνέπεια να μην λειτουργεί η προνοσοκομιακή φροντίδα όταν απαιτείται, να μην έχει την καλύτερη ποιότητα που θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχουμε 2 περιστατικά ταυτοχρόνως και να μην υπάρχει προσωπικό? Τι ακριβώς συνέπειες υπάρχουν? Αυτό που λέτε γίνεται. Το καλοκαίρι γίνεται κατά κόρον. Γίνεται επίσης σε γιορτές, σε τέτοιες. Ναι, γιατί και με τους οδηγούς του νοσοκομείου που συνεργαζόμαστε συμπληρώνουμε ένα ασθενοφόρο, πολλές φορές 2, αλλά δεν είναι κανόνας. Και τυχαίνει να λείπουμε σε κάποιο περιστατικό, είτε επίγον ή δευτερεύουσα μεταφορά, όπως είναι εξαιτήρια των ασθενών από το νοσοκομείο, επανεξετάσεις σε άλλους γιατρούς, γιατί κάνουμε και τέτοια. Το νοσοκομείο στέλνει πολύ κόσμο να εξεταστεί έξω σε εξωτερικούς γιατρούς και μεταφέρουμε και αυτούς. Και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε επίγον περιστατικό, γιατί ακριβώς λείπουμε σε κάποια τέτοια δουλειά ή είμαστε σε ένα άλλο επίγον και δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος να πάει με δεύτερο ασθενοφόρο ή είναι μόνο ένας, δεν μπορεί να πάει ένα διπλό πληρώμα και αυτό είναι πρόβλημα. Και δουλεύουμε στο όριο. Στο όριο. Διαφαίνεται στον ορίζοντα η πρόσληψη κάποιου προσωπικού? Εμείς από την πλευρά μας, σαν διασώστες δηλαδή, είμαστε εν αναμονή του να προκηρυχτούν κάποιες θέσεις. Γίνονται προκηρύξεις ανά διαστήματα και αυτή η προκήρυξη να προβλέπει θέσεις για τον νομό της Χίου. Δηλαδή θεωρούμε ότι πρέπει να διπλασιαστούμε τουλάχιστον για να μπορούμε να έχουμε να βγάζουμε ένα ασθενοφόρο μόνοι μας, να έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο δικό μας που γνωρίζουμε και πώς να διαχειριστούμε κλήσεις επίγουσης προς το ΕΚΑΒ και να έχουμε ένα προϊστάμενο, να έχουμε τον εξοπλισμό μας, τα πάντα, τα ασθενοφόρα μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να διπλασιαστούμε, να γίνουμε 15-20 άτομα. Κάτι που τώρα φαντάζει μακρινό με δεδομένες τις συνθήκες και την οικονομική κρίση? Ναι, το υπολογίζουμε και αυτό, ναι, ότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε αρκετά, αλλά αισιοδοξώντας ελπίζουμε ότι όποτε και αν βγει μια προκήρυξη, που συνήθως βγαίνει μια, ως τώρα έβγαινε μάλλον μια κάθε 2-3 χρόνια, να φέρει κόσμο στο νησί. Τι περιμένετε από τα πολιτικά πρόσωπα της Χίου? Είχαμε μια παρέμβαση από τον κύριο Μουσουρούλη. Τι περιμένετε όμως και από τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα της Χίου? Ναι, τον κύριο του Μουσουρούλη το συναντήσαμε και εμείς, του εκθέσαμε την κατάσταση και έδειξε ενδιαφέρον. Περιμένουμε και αυτή με τη σειρά του, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν οφείλει να γνωρίζει στο κάτω-κάτω, να γνωστοποιηθεί η κατάσταση, πώς είναι και να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, γιατί η Χίος είναι ένα νησί μεγάλο, δεν είναι ένα μικρό νησί. Έχει κόσμο όλο το χρόνο, έχει πολλούς ετεροδημότες, ας πούμε, έτσι, που ξέρω, έχει καθηγητές, έχει στρατιωτικούς, έχει φοιτητές και όλοι αυτοί συμβάλλουν στο φόρο της εργασίας. Δηλαδή. Δεν είναι ένα νησί... Είναι επίσης το μόνο νησί από τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου που δεν έχει πλήρες ΕΚΑΒ. Δηλαδή έχει η Μυτιλήνη, έχει η Ρόδος και μετά σταματάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς.